Δεν πήγαμε μάρτυρες εγώ και ο κύριος Κουράκης του κυρίου Ξηρού. Πήγαμε για να τον υπερασπιστούμε για οτιδήποτε εγκλήματα έχει κάνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς καταδικάζουμε τα εγκλήματα, ό,τι πολιτικά κίνητρα και να έχει. Τελεία και δεν το αμφισβητούμε. Πήγαμε μάρτυρες για το δικαίωμά του να εκτίσει την ποινή του κατοίκων για τους εξής λόγους. Γιατί είναι μια εμβληματική περίσταση. Εμβληματική γιατί. Εμβληματική γιατί έχουμε καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συγκεκριμένα για το γεγονός ότι όσο είναι μέσα ο Ξηρός μπήκε με 68% αναπηρία και τώρα έχει 93% αναπηρία. Δηλαδή η κατάστασή του επιδεινώνεται συνεχώς και το νοσοκομείο των φυλακών επειδή είναι αναρωτήριο και έτσι όπως είναι οι συνθήκες δεν μπορούν να του παρέξουν αυτά που χρειάζεται για να μην πεθάνει. Είναι βασικό δικαίωμα οποιοδήποτε ανθρώπου να μην πεθάνει στη φυλακή επειδή υπάρχει αδυναμία να του παρεχθεί ιατρική βοήθεια. Γι' αυτό πήγαμε, γιατί είναι εμβληματική περίπτωση γι' αυτό, γιατί για λόγους ιδεολογικούς, για λόγους ότι είναι συμβολικά και για λόγους ότι εκπροσωπεί ό,τι εκπροσωπεί στο λόγο. Λοιπόν, λέμε ότι εμείς δεν είναι η τρομοκρατία που υπερασπιζόμαστε. Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία. Και εκεί θα σας στέλαμε μαζί. Θα σας στέλαμε μαζί στον οπουδήποτε χρειαστεί ένα τέτοιο πράγμα για οποιονδήποτε άρρωστο, είτε είναι από τη Χρυσή Αυγή, είτε είναι βιαστής, είναι οποιοδήποτε που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή 93% σύμφωνα, θα μου δώσετε επειδή αναφέρθηκε με το ΙΚΑ, είναι γνωμοδότηση του ΙΚΑ, επειδή έχουμε καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ απόφαση αυτή, εντάξει, αυτό ας το σεβαστούμε και ας είμαστε λοιπόν μαζί όλοι στην προάσπιση ενός κράτους δικαίου που δεν τιμωρεί και δεν εκδικείται με αυτόν τον τρόπο, όπως κάνετε με αυτές τις αποφάσεις και αυτά τα νομοσχέδια. Συνεχίζω λοιπόν. Αυτό το νομοσχέδιο, ακούστηκε ότι είναι σιριζαϊσμοί και ιδεολογίες, ότι θέλουμε να τους βγάλουμε έξω κλπ. Όλοι οι φορείς ήταν ενάντια. Όλοι οι βουλευτές πλην της κυβέρνησης ήταν ενάντια. Οι σοφρονιστικοί μίλησαν για κολαστήρια και για αναχρονιστικό. Οι αστυνομικοί είπαν να απεμπλακούν. Δηλαδή όλοι οι φορείς που θα το υλοποιήσουν ήταν ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Διότι δημιουργείται ζώνες εκτός νόμου που δεν ισχύει ο σοφρονιστικός κώδικας. Αυτή είναι η ασφάλεια, αυτή είναι η ασφάλεια του δικαίου, την οποία είσαστε ενάντια εσείς. Και γι' αυτό δεν μας φτάνουν ρητές προφορικές δεσμεύσεις του Υπουργού ότι θα υπάρχουν, ας πούμε, δυνατότητες για δουλειά ή δυνατότητες για επικοινωνία ή όλα αυτά τα δικαιώματα που είναι μέσα στο σύστημα δικαίου. Κάνετε μια τομή ενάντια στην ασφάλεια, στη δημοκρατία και στο σύστημα δικαίου. Προχωρώ λοιπόν. Έχουμε πει εμείς και ο κύριος Τσουκαλάς ότι ζητάμε πραγματικά ασφάλεια. Οι σοφρονιστικοί λοιπόν επίσης έχουν πει ότι η ασφάλεια αυτή τη στιγμή είναι για μέσα στις φυλακές. Είναι για τους εργαζόμενους και είναι και για τους ανθρώπους που κρατούνται. Γιατί εκεί δεν υπάρχει ασφάλεια. Εκεί δεν υπάρχουν συνθήκες ανθρώπινες, ούτε για τους μεν, ούτε για τους δε. Αλλά υπάρχει ένας φοβερός κύκλος βίας και δείτε και τη δολοφονία του σοφρονιστικού και δείτε και μετά τη δολοφονία μετά από βασανισμό του Καρέλη. Εκεί δεν υπάρχει ασφάλεια. Αποδράσεις έχουν γίνει και από τον Καναδά με ελικόπτερο, έχουν γίνει και από τη Γαλλία με ελικόπτερο. Εσείς παίρνετε ένα γεγονός και το κάνετε σημαία. Και ο κύριος Τσουκαλάς και όλοι έχουμε πει, βάλτε, ενισχύστε τις φρουρές. Θέλετε ασφάλεια στις φυλακές. Δώστε αλεξίσφαιρο στους εξωτερικούς φρουρούς. Δώστε τους γυλαίκα. Μην τους αφήνετε εκτεθειμένους. Δώστε τους, βάλτε, αντί να έχετε πλέξι γκλάς, βάλτε αλεξίσφαιρο σε όλο στον περίαυλο της φυλακής. Κάντε τέτοια θέματα ασφάλειας, αν θέλετε ασφάλεια από αυτή τη μεριά. Και αν θέλετε πραγματική ασφάλεια για την κοινωνία, κάντε τα προγράμματα που σας ζητάμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τηλεφωνήματα από τα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα δεν δίνονται άδειες και δεν υπάρχει κοινωνική υπηρεσία. Έχουμε τον Κορυδαλό που μόλις επισκεφτήκαμε. Στον Κορυδαλό λοιπόν δεν δίνονται άδειες. Υπάρχουν άπειρα προβλήματα. Ξέρουμε ότι ένας γονιός για να μπορέσει να επιβιώσει το παιδί του μέσα στη φυλακή
φυλακή χρειάζεται μηνιαία να του δίνει 300 με 400 ευρώ, γιατί δεν υπάρχει χαρτί, δεν υπάρχουν είδη υγιεινής, δεν υπάρχει τρόπος επιβίωσης. Σκεφτείτε λοιπόν μετά το επίπεδο της διαφθοράς που θα έρθει όταν αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια πραγματική είναι μόνο όταν υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες για όλους μέσα στη φυλακή, για τους κρατούμενους και για τους σοφρονιστικούς, και όταν η λογική της φυλακής δεν εξοντώνει και δεν εκδικείται, αλλά λέει ότι τους ανθρώπους εγώ θα τους δω όχι σαν τελειωμένους και σαν εγκληματίες και μόνο, θα τους δω ανθρώπους με προοπτική και με προοπτική επανένταξη. Και αυτό δεν το κάνετε σε κανένα επίπεδο, ούτε στο επίπεδο της υγείας που έχετε την ευθύνη, κυρία Υπουργέ, της υγείας των ανθρώπων που κρατείτε, ούτε στο να δώσετε ευθύνη για το τι έγινε με τον Καρέλη, ούτε στο να αποδώσετε ευθύνη τι έγινε με τα τέιζερ που μπήκανε μέσα στα γρεβενά. Είναι 1,5 χρόνο και δεν μας έχετε δώσει καμία απάντηση. Αυτή είναι η ασφάλεια της κοινωνίας, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, και δεν μας έχετε απαντήσει ποτέ. Και αν ακούγατε πραγματικά αυτά που λέμε, που τα είπανε όλοι, θα φέρνατε το σοφρονιστικό κώδικα τώρα, αντί για αυτό το νομοσχέδιο.